Μαρία μας. Είμαστε λοιπόν όλες τις επάρξεις και όλες τις θέσεις μας. Αλλά, πού είναι ο Θωμάς, ρε παιδιά, που είχε κλέψει την παράσταση. Όχι ο Θωμάς, ο δικός μας, ο Φλόρ. Ακόμα κολλημένος είναι μαζί σου. Ο Θωμάς, αυτό το παιδί το οποίο πραγματικά σχολιάστηκε και συζητήθηκε όσο κανένα άλλο τις τελευταίες εβδομάδες. Διότι ήταν το παιδί αυτό το οποίο μας βοήθησε στο τρέιλερ της εκπομπής μας. Ο Θωμάς, ένα καταπληκτικό πλάσμα, το οποίο μάλιστα είναι και πολλά υποσχόμενο στον χώρο της δημοσιογραφίας. Από την σχολή μάλιστα του κύριου Σταμάτη Μαλέλη. Έχει ήδη δώσει τα πρώτα δείγματα της προσωπικότητάς του και έχει ξεχωρίσει στον χώρο αυτό. Μας βοήθησε για να γυρίσουμε το τρέιλερ. Ένα τρέιλερ το οποίο επίσης συζητήθηκε πάρα πολύ και προκάλεσε αντιδράσεις. Δεν θα πούμε ότι ήταν δικό μας το κόνσεπτ, θα πούμε ψέματα. Ήταν το κόνσεπτ μιας πάρα πολύ πετυχημένης διαφήμισης, την οποία ξεπατικώσαμε ακριβώς, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ και γελάσαμε όταν την είδαμε. Πολλοί από εσάς γέλασαν επίσης, άλλοι το θεώρησαν λιγάκι έξω από το γούστο τους. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα πάμε αμέσως τώρα να δούμε πόσο ο Θωμάς μας βοήθησε να γυρίσουμε αυτό το τρέιλερ και τι έγινε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Κοίτα τι ωραίο που είναι το κόκκινο μαλλί, ρε Σισάκη. Με ρούχο όμως γίνω. Δες τι ωραίο που αυτό με τα μάτια μου και τι ωραίο που είναι σαν μαλλί. Σαν φρουφρού είσαι εδώ. Τι κακά. Καλά έχεις ιδέα τι μπορεί να κάνει ο φρουφρού. Είναι, συνένε, τέλειο. Μήπως προετοιμάς αυτό το μαλλί. Όχι, σε παρακαλώ, πες μου. Εδώ άλλο είναι και το live. Ενδιαφέρον στην οθόνη. Ωραία μάτια. Είστε μου διάστο, κάνω Ιταλίκα. Ομορφιά μου, μου έλειψες. Παιδιά, δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Καλή, μην το σκέφτεσαι. Πες μου, σ' αρέσει αυτό. Πες μου, σ' αρέσει αυτό. Έλα, μην αργείς. Όπως είσαι. Τι? Όπως είσαι, ξανά. Πάλι το ίδιο. Ναι, το πιο όμορφο. Το πιο πολύ βιαστικό. Μη με κοιτάς έτσι, εσύ πρόστιχα. Δεν το σκέφτεσαι. Δεν μπορώ. Δεν είμαι έτσι καθόλου του μερόλογο να το βγάλω. Παλέλα. Ομορφιά μου. Μου έλειψες. Τρελό βλέμμα. Κλείνω μετά. Βγάλε το περιτά. Σε θέλω άνετο. Πες μου, σ' αρέσει αυτό. Λίγο υπομονή ακόμα και γυρίζουμε σπίτι σου. Τι να κάνω, δεν θέλω να τον κρατάω σαν αμένα. Στέμ, κι άλλο θα κάνει αυτή την εκπομπή. Προβληματίζομαι και πεινάω κι όλο. Πάλι. Λίγο υπομονή ακόμα και γυρίζουμε σπίτι σου. Παναγία μου, τα κούνια, Χριστέ μου. Παναγία μου. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου. Σε ευχαριστώ, Πανέγια. Θέλω να παρουσιάσω τον κύριο Γιώργη και να είναι μάγια μέλισσα. Έτοιμοι. Να ξεσκονίζει την επικαιρότητα. Χριστέ μου, ξανά τα κούνια. Πάλι στα κούνια. Καλεκάρε και μια αναζιά από την Μητρά. Να έχει γαργαλιστικές λεπτομέρειες.
να μην γλύφει τους καλεσμένους. Να σας πω ότι ομορφαίνει το πλατό μας συνεχώς, εκτός ότι μπήκε μία από τις πολύ καλές μου φίλες, καλύτερη φίλη στο πλατό, η Σαμάνθα, και την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ που ήρθε την ημέρα αυτή. Ήρθε και ο Θωμάς, ήρθε και το αγόρι μας. Να το λοιπόν ο Θωμάς το αγόρι, να κάτσω εδώ ή να κάτσω εκεί, από πού να πάω. Κάθομαι εδώ, μαζί με το Θωμά. Άμα κάνει λίγο πιο μέσα, σε έχουμε λίγο πιο κοντά, τόσο γερά συνεργαζόμασταν και δεν έγινε το μοιραίο. Δεν ήθελε. Τι έγινε, Θωμά? Καλά. Τι σου λένε στον δρόμο? Εντάξει, δεν κυκλοφορώ πολύ. Γιατί? Μετά από την επιτυχία. Είναι απρόσιτος. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι η πρώτη ερώτηση που μου έκανε ο κόσμος όταν σε είδε είναι: πού τον βρήκατε αυτόν? Είναι τρομερός για αυτόν τον ρόλο. Περίπτωση. Είχες έτσι αναστολές όταν σου δείξαμε το κόνσεπτ του πώς θα είναι, πώς βγαίνει στο τρέιλερ για το εάν πρέπει να το κάνεις ή όχι? Όλη μέρα το σκεφτόμουν. Το σκέφτεσαι ακόμα? Ναι. Τελικά, όχι, ρίξε, ακόμα Θωμά, όχι. Πες μου, πώς έπεισε να κολλήσεις αυτή την τηλεόραση τελικά? Τι ήταν εκείνο το οποίο σε έκανε να πεις το ναι? Εσύ. Πόσες φορές, πες μου, πόσες φορές κάνατε το γύρισμα με το ντουπ? Τρεις. Α, ήσουν γρήγορος. Ναι, μπαμ, μπαμ. Το έχεις στο μάτο. Και δεν μου λες, εντάξει, στην δουλειά σου δεν είναι βέβαια να το κάνεις το μοντέλο της διαφημίσεις. Θες να ασχοληθείς με τον χώρο, θέλεις να μπεις, ξέρεις, στο τομέα της τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας. Μου λέει, όχι, εντάξει, όχι, δεν είναι μοντέλο. Πες μου λιγάκι. Θα γίνω ηθοποιός. Πώς το βλέπεις, ηθοποιός? Φαντάζεσαι. Όχι, εσύ δεν έχεις πάει στη σχολή του Σταμάτη Μαλέρη για να είσαι δημοσιογράφος, θα γίνεις και ηθοποιός, εκτός αν έχει και τμήμα. Δεν έχει. Η σχολή, όχι. Εμείς ασχολείται με το modeling. Έχουμε κρίση στο χώρο μας. Όχι, εσύ, ναι, δεν νομίζω. Το παιδί έχει τάλεντο στη δημοσιογραφία. Ναι, είναι πολλά τα μοντέλα. Γενικά, τι κριτικές άκουσες από την οικογένειά σου και τους φίλους σου? Αλλά όχι, εντάξει, άκουσα καλές κριτικές, δεν μπορώ να πω. Αλλά πολύ δούλεμα. Γιατί, για το κοινό που έκανε. Πολύ δούλεμα, ναι. Με αυτόν τον τρόπο σε αναγνωρίζουν. Όχι, όχι, εντάξει, περιβαλλικό. Όχι, δεν με αναγνωρίζουν, δεν έχω καταλάβει. Αλλά πολύ δούλεμα. Θέλω να μείνεις κοντά μας, άμα θέλεις, έτσι απολαύσεις και την εκπομπή. Τώρα θέλω όμως να κάνω μια βόλτα στους αγαπημένους τηλεθεατές. Να σας δείξω το